Η σημερινή συνέντευξη τύπου, την καλή Επιτροπή Αγώνα Εργαζόμενων του ΟΑΣΤ, αν το θέλετε, σε συνεργασία με εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και άλλους φορείς της πόλης, και την καλούμε γιατί πλέον η κατάσταση έχει πάει στο αποχώρητο τόσο σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιβατικό κοινό της πόλης, από την πολιτική που φέρνει τους ιδιώτες μέσα στην αστική συγκοινωνία, την απαξίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς ακριβώς για να έρθει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση σαν όριμο φρούτο, και ταυτόχρονα μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την επιθετικότητα κυβέρνησης και διοίκησης του οργανισμού απέναντι στους εργαζόμενους. Να πω καταρχήν ότι είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων του ΟΑΣΤ, οπότε γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω, και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να επικεντρώσουμε στα ζητήματα και των εργαζομένων οπωσδήποτε, αλλά φυσικά και της συγκοινωνίας. Η σημερινή μας λοιπόν συνέντευξη τύπου θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το συγκοινωνιακό έργο που εκτελείται σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τα εργασιακά των εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Ο τρίτος άξονας με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη για τις απεργιακές κινητοποιήσεις συγκεκριμένα. Και ο τέταρτος άξονας έχει να κάνει με το μέλλον της συγκοινωνίας της πόλης. Όπως γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον, μετά την παράδοση γραμμών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στα ΚΤΕΛ, έχει συρρυκνωθεί το έργο του ΟΑΣΤ και επικεντρώνεται στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 2016 ο ΟΑΣΤ είχε δύναμη 600 λεωφορεία και ήταν υποχρεωμένος να κυκλοφορεί 520. Λόγω της υποσυντήρησης του στόλου από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις και παρά τις συνεχείς παρατάσεις, τα περισσότερα ιδιόκτητα λεωφορεία έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ο ΟΑΣΤ είναι υποχρεωμένος να κυκλοφορεί 400 λεωφορεία συν τα 120 που κυκλοφορεί τα ΚΤΕΛ. Ωστόσο και σήμερα, όπως είπα, το οργανόγραμμα δεν καλύπτεται και στην ουσία μέσα στην πόλη κυκλοφορούν περίπου 280 με 300 λεωφορεία λόγω έλλειψης οδηγών. Από το 2017 που έγινε η υποτιθέμενη κρατικοποίηση με τον νόμο 4482 του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΟΑΣΤ λειτουργεί υπό εκαθάριση. Το γεγονός αυτό λοιπόν συνοδεύτηκε από σκόπιμη υποβάθμιση και απαξίωση του συγκοινωνιακού έργου, καθώς οι δύο κυβερνήσεις που κυβέρνησαν μέχρι τώρα από το σημείο που ψηφίστηκε ο νόμος, η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στόχευσαν στη μείωση των δαπανών και στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την είσοδο ιδιωτών εργολάβων, κάτι που επιτάσσει και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 για την απελευθέρωση των μεταφορών, ο οποίος ανοίγει τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό στη συγκοινωνία, προκειμένου να σπάσουν πανευρωπαϊκά τα κρατικά μονοπόλια και να αναλάβουν οι ιδιώτες κομμάτια ή και ολόκληρο το μέρος του συγκοινωνιακού έργου μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς. Στην περίπτωση βέβαια του ΟΑΣΤ είχαμε το παράδοξο και την ιδιαιτερότητα ότι έπρεπε να φύγουν οι παλιοί ιδιώτες μέτοχοι για να έρθουν καινούργιοι ιδιώτες, όπως έγινε με τις εταιρείες, με το ΚΤΕΛ και με τον ιδιώτη όπου ενοικιάζουν τα λεωφορεία ο σημερινός ΟΑΣΤ. Η διοίκηση λοιπόν τον τελευταίο καιρό διαφημίζει με κρατικό χρήμα ότι τα έχει 500 και εννοεί ότι διαθέτει 500 λεωφορεία να κυκλοφορούν στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η πραγματικότητα όμως που βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης είναι εντελώς διαφορετική. Μέσα στα 500 λεωφορεία υπολογίζονται τα 120 περίπου λεωφορεία του ΤΕΛ που εκτελούν κυρίως έργο εκτός Θεσσαλονίκης και τοπικά δρομολόγια, ενώ ο κόσμος που χρησιμοποιεί τα λεωφορεία διαπιστώνει καθημερινά ότι υπάρχουν μεγάλες αναμονές, ειδικά στις συνοικιακές γραμμές, και αναγκάζεται να στηβάζεται στα γεμάτα λεωφορεία, καθώς η πολιτεία αντιμετωπίζει τους επιβάτες σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το 30 περίπου της 100 του συγκοινωνιακού έργου με το χειμερινό πρόγραμμα των καθημερινών ημερών δεν εκτελείται. Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες το ποσοστό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και προφανώς και οι αναμονές στη στάση. Ο ΟΑΣΤ όμως δεν αλλάζει τα ωράρια που προβλέπονται με τη δύναμη των 520 λεωφορείων και συνεχίζει να τα διατηρεί στις ιστοσελίδες του και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι όλα λειτουργούν σωστά. Υπεύθυνοι για αυτή την κοροϊδία και την εξαπάτηση των επιβατών και συνολικά υπεύθυνοι για την άσχημη κατάσταση στη συγκοινωνία είναι αυτοί που μιλάνε για ταλαιπωρία του κόσμου από τις απεργίες των εργαζομένων. Δεν παραβλέπουμε ότι σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019
όπου κυκλοφορούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ μόνο 200 λεωφορεία, έχει γίνει σχετική βελτίωση και καθημερινά κυκλοφορούν 280 με 300 λεωφορεία, όπως είπε προηγουμένως. Πρόκειται όμως για σταγόνα στον ωκεανό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες για μετακίνηση των εργαζομένων και του λαού της πόλης. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται στις βιομηχανικές περιοχές, στη Σύνδο, ανατολικά στο Κόσμος, στη Γεωργική Σχολή, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα λεωφορεία και απομίζονται το βαρύ κόστος των καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για χιλιάδες φοιτητές προς τα ΤΕΗ, στη Σύνδο, σχολές θέρμης, αλλά και προς το κέντρο της πόλης. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα από το πακτολό των εκατομμυρίων που δίνονται στα ΤΕΛ, που δίνονται για ενοικίαση λεωφορείων από τον ιδιώτη, και πόσο κοστίζει και ποιες είναι οι ανάγκες του λαού για συγκοινωνία? Παρόλο που δίνονται ετησίως 35 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε ΚΤΕΛ και στην εταιρεία Leasing για την ενοικίαση των λεωφορείων, ο κόσμος ξεροσταλιάζει στις τάσεις. Άδειασαν από προσωπικό των ΟΑΣΤ μέσω των μετατάξεων και από την άλλη υπάρχει ο παροπλισμός εκατοντάδων οχημάτων που αφέθηκαν στην τύχη τους για να καταστραφούν, ώστε να μπορέσει να μπει και να αποκομίσει εύκολα και σίγουρα κέρδη το ιδιωτικό κεφάλαιο στη συγκοινωνία. Εδώ αξίζει να αναφερθούμε και στα 49 μεταχειρισμένα λεωφορεία που αγοράστηκαν από τη Λειψία, από τα οποία δεν κυκλοφορούν ούτε 10, καθώς πρόκειται για οχήματα που δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες και τις ανάγκες της πόλης μας. Είναι λεωφορεία χωρίς παράθυρα και χωρίς κλιματισμό. Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση όπου πετάχτηκαν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των δημοτών της πόλης, χωρίς αποτέλεσμα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Και ο παραλογισμός συνεχίζεται, καθώς το κόστος για να τοποθετηθούν κλιματιστικά και να αλλαχθούν οι καταλήτες θα ισούνται με το κόστος αγοράς. Την ίδια ώρα, είναι περίπου 80 τα ιδιόκτητα λεωφορεία του οργανισμού που είναι σε θέση να βγουν στην κυκλοφορία, και αυτό γιατί συρρυκνώνεται σκόπιμα το τμήμα συντήρησης και το τεχνικό προσωπικό ποθείται σε μετατάξεις, ενώ θα μπορούσε να επισκευάσει τα 200 υπάρχοντα λεωφορεία του ΟΑΣΤ με μικρότερο κόστος. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να απαλλαγούν από το κόστος λειτουργίας του τμήματος συντήρησης και αφετέρου και αυτό το κομμάτι να μεγαλώσει την πίτα που θα καρπώνονται οι ιδιώτες. Παρά την άσχημη κατάσταση για το επιβατικό κοινό, ο ΟΑΣΤ έχει ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια με χρήματα των φορολογούμενων με σύνθημα «Τέρμα το τζάμπα», ενώ έχει υποβαθμίσει και απαξιώσει το συγκοινωνιακό έργο. Παράλληλα, έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι ίσπραξης παλαιών προστήμων, ανασύροντας παλιές παραβάσεις από το 2017 και πριν, που κοντεύουν να παραγραφούν, και αναζητά τα χρηματικά ποσά προς αυξημένα σε 300 για το μισό εισιτήριο και 600 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο. Σε μια εποχή που τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν γονατίσει από τις μεγάλες ανατιμήσεις. Ο ΟΑΣΤ αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εκτέλεση του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων, πρέπει άμεσα να προσλάβει οδηγούς και να εντάξει 100 τουλάχιστον αρθρωτά λεωφορεία στην κυκλοφορία για να ανταποκριθεί σε ελάχιστο βαθμό στις ανάγκες της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Παλαιότερα, ο ΟΑΣΤ κυκλοφορούσε περίπου 250 αρθρωτά λεωφορεία χωρητικότητας 160 περίπου επιβατών το καθένα, ενώ σήμερα κυκλοφορεί κάτω των 100. Και με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση του ΟΑΣΤ μαγειρεύει τους αριθμούς των κυκλοφορούντων λεωφορείων, παρουσιάζοντας μια πλασματική πραγματικότητα, αφού τα κανονικά λεωφορεία είναι χωρητικότητας 100 επιβατών. Έτσι, για παράδειγμα, στις γραμμές Καλαμαριάς 5, 6, 7, ενώ θα έπρεπε να κυκλοφορούν μόνο αρθρωτά λεωφορεία για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δρομολογούνται και κανονικά. Είναι προφανές ότι η χωρητικότητα στο σύνολο της δύναμης της γραμμής περιορίζεται έτσι σημαντικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν το κανονικό λεωφορείο φτάνει, παράδειγμα, στην Βασιλής Όλγας, ο κόσμος να ξεχυλίζει ή να μην μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να προσληφθούν εργαζόμενοι οδηγοί και τεχνίτες μόνιμοι με συγκροτημένα δικαιώματα και όχι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είμαστε κάθε αντίθετοι στη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων, η οποία διαχωρίζει το προσωπικό και οδηγεί στη μείωση δικαιωμάτων, όπως μας έχει δείξει η πείρα των τελευταίων ετών. Να καταργηθούν όλες οι εργολαβίες, καθαριότητα, φύλαξη, που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Ο στόλος των λεωφορείων που εξυπηρετεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης να φτάσει τουλάχιστον τα 400 λεωφορεία, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Νέες μειώσεις στους μισθούς εργαζομένων. Ο τρόπος λειτουργίας του υποκαθάριση ΟΑΣΤ και το διαρκές κυνήγι μείωσης των δαπανών έχει δημιουργήσει μια ζωφερή κατάσταση για τους εργαζόμενους. Η λεμιτόμος των κυβερνώντων από το 2014 μέχρι σήμερα έχει κάνει μειώσεις μισθών που αρχίζουν από το μείον 25% και φτάνουν μέχρι και πάνω το μείον 40% σε κάποιους εργαζόμενους οδηγούς.
Από την ημέρα ανάληψης της τον Αύγουστο 19 η σημερινή διοίκηση του ΟΑΣ συνέχισε από εκεί που άφησε το τμήμα η προηγούμενη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πετσόκοψε αρχικά όλες τις μη μισθολογικές δαπάνες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και από τον Ιούνιο του 2020, που δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, συνέχισε με νέες περικοπές στους μισθούς. Από την αρχή του 2021 τσαλαπάτησε τον κανονισμό ωρών εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού, που είναι η υπουργική απόφαση, και έκοψε τις προγραμματισμένες ημέρες ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι πληρώνονταν τους μισθούς τους με βάση τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο τον Οκτώβριο του 2017. Η τελευταία σύμβαση έληξε το 2019 με μετενέργεια μέχρι το Μάρτιο του 2020. Η περίοδος COVID άφησε πολλούς εργαζόμενους χωρίς συλλογική σύμβαση. Μετά από 2 χρόνια μειώσεων μισθών, εκβιασμών, πιέσεων και υποτιθέμενων διαπραγματεύσεων, οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ αποδέχτηκαν την πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Συνδικάτου Εργαζομένων και Διοίκησης τον Ιανουάριο του 2022. Μόλις έγινε αυτό, μετά από 1 μήνα η κυβέρνηση πίσω την πλάτη των εργαζομένων κατέθεσε τροπολογία και νομοθέτησε την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών που φτάνουν τις μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Η κυβέρνηση ανέσυρε παλαιότερη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 2018, που αφορούσε την ένταξη από το 2016 των εργαζομένων του ΟΑΣ στο ενιαίο μισθολόγιο, κάτι που δεν έγινε τότε και φυσικά ούτε αφορά τους εργαζόμενους, το πώς και το γιατί. Παράλληλα, και με βάση την παραπάνω απόφαση και ελλείψη κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα επιδόματα ανθυγιεινού και θέσεις ευθύνης που προβλέπει ο νόμος του ενιαίου μισθολογίου, η διοίκηση εν ώψη του Πάσχα έκοψε από τους μισθούς των εργαζομένων που εργάζονται στα ΒΑΕ άλλα 150 ευρώ, ενώ σε μερικές περιπτώσεις προϊστάμενων τμήματων το ποσό αγγίζει και τα 300 ευρώ το μήνα. Η σκόπιμη δημιουργία τοξικού κλίματος από τη διοίκηση του ΟΑΣΤ οδηγεί σε μαζική αποχώρηση εργαζομένων μέσω μετατάξεων. Στη σχετική πλατφόρμα, το τελευταίο διάστημα της κινητικότητας έχουν κατατωθεί εκατοντάδες αιτήσεις, άνω των 400. Η συλλογική σύμβαση που έχει εγκριθεί το Δεκέμβριο από τη διοίκηση του ΟΑΣ και το Υπουργείο Μεταφορών ή με τη συνένεση της πλειοψηφίας του Συνδικάτου δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος από τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ Μάρτιος 21-Μάρτιος 22 έχει φτάσει το 8,9%. Ακόμα και αυτή η συλλογική σύμβαση που περιλαμβάνει τα βασικά και τα οικογενειακά επιδόματα του ενιαίου μισθολογίου δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Οικονομικών και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εμπέζονται εδώ και 4 μήνες. Μέσα στην πανδημία, οι σε εισαγωγικά ευνοημένοι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ καταγράψαμε εκατοντάδες κρούσματα και θυμίσαμε 9 νεκρούς λόγω COVID. Κυβέρνηση και διοίκηση, για να προστατέψουν σε εισαγωγικά το προστατέψουν τους επιβάτες και τους εργαζόμενους, έβαλαν σε κίνηση λεωφορεία χωρίς παράθυρα και με 2 πόρτες που λειτουργεί η μία για είσοδο-έξοδο των επιβατών λόγω της πανδημίας. Για να καλύψει τα κενά, η διοίκηση δεν περιόρισε την πληρότητα με ταυτόχρονη αύξηση των δρομολογίων ώστε να απεφευθεί ο συνωστισμός. Οι οδηγοί που βρίσκονταν για πολλές ώρες μέσα στο συνωστισμό προστατεύονταν, σε εισαγωγικά το προστατεύονταν, από κορδέλες και νάιλον. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, περίπου 300 συνάδελφοι δέχτηκαν βαριά πρόστιμα για τα rapid test και μιλάμε για ποσά που φτάνουν μέχρι και άνω των 2.000 ευρώ. Πρόστιμα που επέβαλε μετά από παγίδα που έστεισε στους εργαζόμενους η διοίκηση του ΟΑΣΤ, αφού επί 5 εβδομάδες δεν ενημέρωνε κανέναν εργαζόμενο για το παράπτωμά του, όπως όφιλε να κάνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Δεν απέτρεψε κανέναν εργαζόμενο από το να εργαστεί όσο όφιλε να το κάνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και τελικά επέβαλε παράτυπα πρόστιμα χωρίς την ενημέρωση εντός 48 ωρών, όπως επίσης προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις για τη βεβαίωση των προστήμων. Για όλα αυτά η διοίκηση του ΟΑΣΤ δεν ελέγχθηκε και δεν της επιβλήθηκε καμιά τιμωρία από καμιά αρμόδια υγειονομική ή άλλη αρχή, ενώ οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να προσφύγουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκαιο τους και να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, καθώς κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επιβίωσης από τις εξοδοτικές παρακρατήσεις. Σχετικά με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, ο ΟΑΣΤ το τελευταίο διάστημα, αλλά και προηγούμενα μετά από όσα έχει κάνει εις βάρος του προσωπικού, το οποίο έχει βάλει πλάτη σε όλες τις δύσκολες στιγμές για να στηρίξει την κοινωνία, έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ δικαστικών διώξεων των απεργιακών αγώνων κατ' εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Εκκρεμούν ήδη 3 αγωγές κατά του Συνδικάτου για τις 3 απροειδοποιητές τάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
Η υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μια σειρά από διαδικασίες στην ουσία ακυρώνουν τις απεργίες, αφού οι δικαστές αξιοποιούν αυτές τις διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για να τις κηρύξουν παράνομες. Επίσης, καταλήγουν να βγάζουν το προσωπικό ασφαλείας ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων και μάλιστα για εργαζόμενους που μπορεί να μην είναι καν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης όπως αναφέρεται στο νόμο 4808 και στο άρθρο 95. Μια τέτοια περίπτωση είναι και των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, όπου η απεργία στις 14 Τετάρτου κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο, γιατί το Συνδικάτο δεν είχε ορίσει προσωπικό ασφαλείας σε υπηρεσία του οργανισμού τηλεματική, που δεν απασχολούσε όμως προσωπικό του ΟΑΣΤ, αλλά άλλης εταιρείας. Οι εργαζόμενοι δεν πραγματοποίησαν την απεργία και μετά από λίγες ημέρες στο εφετείο, το δικαστήριο έκρινε ότι τελικά η απεργία ήταν νόμιμη. Έχουμε λοιπόν ακόμα μια περίπτωση όπου η δικαιοσύνη αντέδρασε άμεσα για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της απεργίας και τα κατάφερε, αλλά δεν αντιδρά καθόλου όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς, σαν εργατικό κίνημα, λέμε ότι ο νόμος Χατζηδάκη πρέπει να μείνει στα χαρτιά και οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους πρέπει να τον αμφισβητήσουν στην πράξη, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Το μέλλον της κοινωνίας. Το σχέδιο όλων των κυβερνήσεων είναι να απαλλαγεί το κράτος από το κόστος των συγκοινωνιών και να θησαυρίσουν ορισμένοι επιχειρηματίες. Κυβερνώντες και διοικούντες απαξίωσαν τον οργανισμό και βάφτισαν εχθρό τους τους εργαζόμενους του ΟΑΣΤ. Προσπαθούν να στρέψουν τους επιβάτες απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά δεν θα τους περάσει όμως και οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουμε βέβαια τίποτα να χωρίσουμε. Οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες έχουμε κοινό συμφέρον να ανανεωθεί και να εσυγχρονιστεί ο στόλος για να παρέχονται επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες μεταφορών στο λαό της πόλης. Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ και ειδικά οι οδηγοί έχουμε κάθε συμφέρον οι επιβάτες μας να εξυπηρετούνται με ταχύτητα και ασφάλεια και τα λεωφορεία να μην είναι γεμάτα. Έχουμε κοινό συμφέρον να αντιπαλέψουμε τα σχέδια παράδοσης σε ιδιώτες για να μην γίνουν οι μεταφορές πανάκριβο εμπόρευμα για τους πολλούς και μέσω πλουτισμού για τους επιχειρηματίες. Έχουμε κοινό συμφέρον σε κάθε κλάδο, σε κάθε επιχείρηση, να παλέψουμε ενάντια στην ακρίβεια για μείωση των τιμών των εισιτηρίων, για τις αυξήσεις των μισθών και για την βελτίωση των ρόλων δουλειάς και μετακίνησης. Έχουμε κοινό συμφέρον με τους επιβάτες οι οδηγοί του ΟΑΣΤ να μην δουλεύουν ατέλειωτες ώρες στο τιμόνι με κίνδυνο να εμπλακούν σε σοβαρά ατυχήματα. Υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα. Να μην βγαίνουν στη σύνταξη τα βαριά γεράματα και λοιπόν δεν παλεύουμε για το μαγαζάκι μας όπως πολλοί μας κατηγορούν. Βάζουμε ψηλά τις διεκδικήσεις μας και για όλα όσα ταλαιπωρούν το λαό της πόλης 365 μέρες το χρόνο και 24 μέρες ώρες την ημέρα. Τα επόμενα χρόνια, όπως γνωρίζετε, θα συναντήσουμε μπροστά μας το τέλος του υποκαθάριση ΟΑΣΤ που με βάση τον νόμο 4482 τελειώνει στο τέλος του 2022. Όποιες παρατάσεις και να δοθούν, συζητιέται για 2 χρόνια, πρέπει από τώρα να ανοίξει συζήτηση για τον επόμενο συγκοινωνιακό φορέα που δεν μπορεί να είναι ιδιωτικός ή τύπους ΔΙΤ, όπως λέει η κυβέρνηση. Η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια και όσα περιγράψαμε παραπάνω για τον ΟΑΣΤ αποδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα για τον λαό τέτοιων συμπράξεων. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα ένας ενιαίος κρατικός φορέας μεταφορών συγκοινωνιών, διάδοχος, που θα σχεδιαστεί για να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να αποτελούν λαϊκή περιουσία για να εξυπηρετούν τους επιβάτες της πόλης και όχι για τα κέρδη των ιδιωτών. Λέμε όχι στην ενοικίαση λεωφορείων leasing και απαιτούμε την άμεση αγορά καινούργιων λεωφορείων νέας τεχνολογίας. Λέμε όχι στην παράδοση γραμμών σε ιδιώτες. Το συγκοινωνιακό έργο της πόλης να αποτελεί αντικείμενο ενός οργανισμού του ΟΑΣΤ που πρέπει να παρέχει φθηνή και ασφαλή συγκοινωνία στο λαό της πόλης. Και το διεκδικητικό μας πλαίσιο για το συγκοινωνιακό έργο είναι η αύξηση των δρομολογίων με τη μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις, τον επανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού χάρτη, ώστε να συνδυάζονται οι γραμμές των περιοχών και να εξυπηρετούνται σε ώρες αιχμής με περισσότερα λεωφορεία. Επιπλέον γραμμές στο κέντρο της πόλης προς τα πανεπιστήμια, προς τη ΒΠΕ, ΣΥΝΔΟ κτλ. Επιπλέον δρομολόγια ανατολικά, εμπορικό κόσμο, κέντρο κόσμος, One Salonica και τα διάφορα άλλα κέντρα που έχουν και εργαζόμενους και επισκέπτονται και πολλοί κόσμος της πόλης. Για το προσωπικό, συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις τουλάχιστον στο ύψος του επίσημου πληθωρισμού όπως ορίζει η ΕΣΤΑΤ στο 8,9, αναβάθμιση των συνεργείων των αμαξοστασίων με προσλήψεις τεχνητών, προσλήψεις προσωπικού με συλλογικές συμβάσεις με πλήρη μισθολογικά εργασιακά δικαιώματα,
να φύγουν οι εργολάβοι από τη συγκοινωνία, για τα λεωφορεία, προμήθεια λεωφορείων νέας τεχνολογίας με επαρκή εξαερισμό, κλιματισμό και θέρμανση που να ανταποκρίνεται στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, λεωφορεία με παράθυρα όπως ορίζει η νομοθεσία, ζήτημα κρίσιμο και για την πανδημία αλλά και για την περίοδο της παρατεταμένης καλοκαιρίας που επικρατεί στη χώρα μας, μετασκευή σε όσα λεωφορεία κυκλοφορούν και δεν υπάρχουν παράθυρα, αξιόπιστα και κατάλληλα οχήματα που ανακαλύπτουν το επιβατικό κοινό κάθε γραμμής, ιδιαίτερα για τις περιφερειακές περιοχές του νομού που χρησιμοποιούν τους περιφερειακούς δρόμους υψηλότερης ταχύτητας αλλά και την εθνική οδό. Άμεση επισκευή και ένταξη κυκλοφορίας των υδατών περισσότερων παροπλισμένων λόγω έλλειψης ανταλλακτικών οχημάτων. Και για το κόστος της μετακίνησης, γιατί θα το δούμε να ακριβαίνει τα επόμενα χρόνια. Μείωση της τιμής του εισιτηρίου κατά 50%, δωρεάν μετακίνηση των ανέργων των αμέατων συνταξιούχων, μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και των στρατευμένων νέων, χρονικές ζώνες ελεύθερης μετακίνησης στις ώρες προς και από την εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων, και να σβηστούν αυτό για το επιβατικό κοινό, να σβηστούν όλα τα παλιά πρόστιμα που ανέσυρε ο ΑΣΤ και να μην πάει κανένα πρόστιμα στην εφορία. Εντάξει, βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα από πλευρά των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης, στο πλευρό των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, για το ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τους εργαζόμενους της πόλης. Συγκεκριμένα, σε μια πόλη με πληθυσμό κοντά στα 2 εκατομμύρια, με μόνο ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, αυτό το ΟΑΣΤ, μεγάλο μέρος των εργαζομένων είναι τελείως αποκομμένο από μια βασική καθημερινή δραστηριότητά του, που είναι η μεταφορά του προς και από το χώρο εργασία του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το εντοπίζουν στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, που καθημερινά χρειάζεται να μεταφερθούν χιλιάδες εργαζόμενοι για την εργασία τους και η περιοχή εξυπηρετείται μόνο ένα λεωφορείο και που αυτό περνάει μόνο από έναν δρόμο μέσα στη βιομηχανική περιοχή. Μια βιομηχανική περιοχή 10 αντιάτομων στρεμάτων που αποτελεί τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων, με χιλιάδες εργαζόμενους να δουλεύουν σε κοντά 500 εταιρείες. Αντίστοιχα, ενδεικτικά δηλαδή μπορούμε να αναφέρουμε, είναι και περιοχές όπως αυτή του Καλοχωρίου με μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων στις μεταφορικές εταιρείες, καθώς επίσης και άλλες περιοχές όπως του Αγίου Αθανασίου με την βιομηχανική περιοχή εκεί, άλλες περιοχές στα ανατολικά της πόλης με επίσης μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων. Σε καμιά από τις παραπάνω περιοχές δεν υπάρχει σχέδιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση της μεταφοράς αυτών των χιλιάδων εργαζομένων. Ταυτόχρονα με το παραπάνω, με το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο της μεταφοράς των εργαζομένων της πόλης, έχουμε έρθει αντιμέτωποι και με τα ζητήματα της ακρίβειας και της εκτείναξης της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης, που καθιστά το κόστος μετακίνησης δυσβάστακτο. Το αναφέρουμε γιατί σχεδόν όλες οι εταιρείες, εν μέσω πανδημίας, βάζοντας ως πρόφαση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σταμάτησαν τα δικά τους εταιρικά λεωφορεία που κάλυπταν την ανάγκη μεταφοράς των εργαζομένων, αναγκάζοντάς τους να μετακινούνται με τα προσωπικά τους μέσα. Τα δύο παραπάνω έχουν δημιουργήσει μια δυσβάσταχτη κατάσταση για το σύνολο των εργαζομένων της πόλης, που πετσοκόβει ακόμα παραπάνω το λαϊκό εισόδημα. Χρειάζεται άμεσα να παρθούν μέτρα για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Δεν είναι ένα πρόβλημα που το παραπέμπουμε την επίλυσή του στο μέλλον, περιμένοντας τη δημιουργία του μετρό ή κάτι άλλο, μιας και ούτε και αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα, καθώς οι γραμμές του αφορούν επί της ουσίας μόνο το πολυοδομικό συγκρότημα της πόλης, χωρίς να καλύπτει τις παραπάνω περιοχές που αναφέραμε, που χρειάζεται να μετακινηθούν χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά. Μπορεί τώρα ο ΟΑΣΤ να πάρει μέτρα για την ικανοποίηση της ανάγκης μεταφοράς των εργαζομένων, είναι ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ενώ η κυβέρνηση έδωσε ζεστό χρήμα σε μονοπόλιο στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών για να καλύψει τη χασούρα του εν μέσω πανδημίας, από την άλλη δεν πήρε και ούτε συνεχίζει να παίρνει το παραμικρό μέτρο για την ανάγκη μεταφοράς εργαζομένων. Από πλευρά μας θεωρούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ζήτημα απλώς κακό σχεδιασμού. Είναι πρόβλημα πολιτικής βούλησης και μόνο με την πάρη των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία μπορεί να λυθεί, βάζοντας οι εργάτες στο δικό τους πλαίσιο διεκδίκησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Καμία κυβέρνηση δεν θα το λύσει μόνη της. Πρέπει και μπορεί άμεσα να χρηματοδοτηθεί το τμήμα συντήρησης του ΟΑΣΤ για να μπουν στην κυκλοφορία όσο παραπάνω λεωφορεία γίνεται τις ώρες εκείνης της μετακίνησης των εργαζομένων, να χαραχτούν τα αντίστοιχα δρομολόγια στις περιοχές που είπαμε, για να μην χρειάζεται να περπατάνε οι εργαζόμενοι χιλιόμετρα για να φτάσουν στις δουλειές τους από τις στάσεις. Και συνολικότερα το πλαίσιο ετοιμάτων που βάζουμε μπροστά είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα χρειάζεται σύγχρονα και επαρκή αριθμό λεωφορεία που να καλύπτουν τις ανάγκες μαζικής μεταφοράς. Την άμεση απόσυρση όλων των λεωφορείων που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές. Αύξηση δρομολογίων προς τις βιομηχανικές περιοχές Σύνδου και Αγίου Αθανασίου.
προς Καλοκόρη και γενικά προς όλες τις περιοχές που έχει συγκέντρωση εργατών, ιδιαίτερα τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, δηλαδή 5 με 7 το πρωί και 2 με 4 το μεσημέρι, καθώς επίσης και τις ώρες αλλαγής των απογευματινών και βραδινών βαρδιών, δηλαδή το βράδυ 9 με 11. Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων αυτές τις ώρες. Συνολικότερη μείωση των τιμών του εισιτηρίου. Επίσης, να προσθεθεί γραμμή λεωφορείου εντός της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου, με έμφαση τις ώρες μαζικής προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και με κάλυψη όλων των απαραίτητων δρόμων εντός της βιομηχανικής περιοχής. Επίσης και τέλος, δημιουργία στάσεων που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς των εργαζομένων, προστατευμένες από καιρικές συνθήκες, με ιδιαίτερα μέτρα για παγετό και καύσωμα. Στεκόμαστε κι εμείς με την πλευρά μας στο πλευρό των εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Είναι πάγιο και σταθερό αίτημα των φοιτητικών συλλόγων όλα αυτά τα χρόνια η αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, τόσο μέσα στην πόλη από και προς τα πανεπιστήμια όσο και περιφερειακά. Πολλοί φοιτητές ταλαιπωρούνται καθημερινά ακόμα και σε περίοδο πανδημίας με τον συνωστισμό, με τις μετακινήσεις τους, όπως οι φοιτητές του ΤΕΦΑ στη Θέρμη, της Γεωπονίας προς το Αγρόκτημα και ούτω καθεξής. Ακόμα διεκδικούμε μείωση του κόστους των εισιτηρίων για όλους τους φοιτητές, ειδικά το τελευταίο διάστημα που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα και οι οικογένειές μας ματώνουν για να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό κόστος των σπουδών μας. Διεκδικούμε συνολική αναβάθμιση των λεωφορείων και συχνότερα δρομολόγια. Εμείς οι φοιτητές έχουμε κοινό συμφέρον με τους εργαζομένους του ΟΑΣΤ από όλες αυτές τις διεκδικήσεις, γι' αυτό όλοι μαζί ενώνουμε τις φωνές μας στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά. Οι εργαζόμενοι και ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενες στα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Η απίστευτη ταλαιπωρία που ζούμε κάθε μέρα είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των ελαστικών μαφών απασχόλησης από τη μία και της τραγικής κατάστασης στις μεταφορές, δηλαδή στον ΟΑΣΤ από την άλλη. Τρία παραδείγματα της καθημερινότητας μελών του σωματείου μας μπορούν να δώσουν μία γεύση, αφού είναι χαρακτηριστικά και το καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενους. Παράδειγμα πρώτο, εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών, τετράωρη, μένει στο κέντρο της πόλης και εργάζεται σε κατάστημα στην περιοχή του εμπορικού Ανσελόνικα. Χρόνος αναμονής για να πάει στη δουλειά, στην καλύτερη περίπτωση 15 λεπτά, άλλο τόσο για να γυρίσει και περίπου 15 λεπτά για να φτάσει από και προς το σπίτι στην εργασία της. Με λίγα λόγια, μία τετράωρη εργαζόμενη που δουλεύει σχετικά κοντά στη δουλειά της, ξοδεύει άλλη μία ώρα την ημέρα για τη μετακίνησή της. Και όλα αυτά για μισό ένσημο και μισθό περίπου 350 ευρώ. Παράδειγμα δεύτερο, εργαζόμενος στο κέντρο που μένει στον Εύωσμο, δουλεύει εξάωρο με δύο σπαστά την εβδομάδα. Χρόνος αναμονής 15 με 20 λεπτά. Χρόνος για να πάει στη δουλειά το πρωί ή για να γυρίσει στο σχόλασμα, είτε νωρίς το απόγευμα είτε στο κλείσιμο της αγοράς το βράδυ, περίπου 40 λεπτά. Όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τις φορές που το αστικό είναι γεμάτο και δεν καταφέρνει να μπει σε αυτό. Συνολικά, μια μισή ώρα περίπου την ημέρα, το ελάχιστο, στις μετακινήσεις. Και τις δύο φορές που δουλεύει με σπαστό ωράριο, με το κενό να είναι συνήθως 3 ώρες, επειδή δεν προλαβαίνει να γυρίσει στο σπίτι, είτε αναγκάζεται να ξοδέψει σχεδόν ένα μεροκάματο σε καφέ και φαγητό κοντά στη δουλειά, είτε το περνάει μέσα στο μαγαζί. Παράδειγμα τρίτο, εργαζόμενοι στο Κόσμος, μία από τους περίπου 2.500 εργαζόμενους στο εμπορικό. Εδώ τα πράγματα αγγίζουν τα όρια της κωμωδίας. Στο εμπορικό σήμερα φτάνει μόνο μία γραμμή του ΟΑΣΤ που περνάει μέσα από την πόλη, η οποία έχει ένα δρομολόγιο ανά ώρα, εξυπηρετείται από μικρό λεωφορείο και τα ωράρια των δρομολογίων δεν παίρνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, με το τελευταίο να φεύγει στις 8.30 ή στις 10 παρα 20. Οπότε η εργαζόμενη που μένει κοντά στο κέντρο της πόλης και δουλεύει 2 με 10 πρέπει να φύγει από το σπίτι της στις 11.30, να αλλάξει 2-3 λεωφορεία, να υπολογίσει και να ελπίσει τα αστικά να περάσουν στην ώρα τους, να υπολογίσει την κίνηση ώστε να καταφέρει να φτάσει στην ώρα της στην εργασία της. Και για να φύγει από τη δουλειά θα πρέπει είτε να περπατήσει κάποια χιλιόμετρα μέχρι τα IKEA που έχει τερματικό σταθμό, είτε να πάρει ταξί. Για αυτούς και για ακόμα περισσότερους λόγους, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας σήμερα με αυτή τον συναδέλφο μας από άλλα σωματεία, με την Επιτροπή Αγώνων των Εργαζομένων στον ΟΑΣΤ και απαιτούμε ακόμα φθηνότερες κάρτες μετακινήσεων του ΟΑΣΤ, ακόμα και παροχή δωρεάν καρτών για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Μέρημνα για περισσότερα λεωφορεία τις ώρες που ανοίγει και κλείνει η αγορά, οπότε οι προϋπάλληλοι μετακινούμαστε μαζικά με τα αστικά λεωφορεία. Ιδιαίτερα για το εμπορικό του Κόσμος και την περιοχή Φλόριντα που εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, τη διαμόρφωση δρομολογίων με βάση το άνοιγμα και το κλείσιμο των εμπορικών κέντρων, ώστε να προλαβαίνουν οι εργαζόμενοι να μετακινούνται με ασφάλεια στα σπίτια και την εργασία τους. Νέες γραμμές που θα φεύγουν απευθείας στο Κόσμος, ιδιαίτερα πριν το άνοιγμα και μετά το κλείσιμο του εμπορικού, αλλά και το μεσημέρι, οπότε και οι 2.500 περίπου εργαζόμενοι αναγκάζονται να μετακινηθούν.